Καλησπέριζω στο σημείο αυτό τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλλήλικου Κέντρου Λαμίας, τον κύριο Αλεξόπουλο, σε μια βαθιά περιδίνηση που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Καλησπέρα, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία. Καλησπέρα, κύριε Βουτσένα. Λοιπόν, παλιότερα στη ΔΕΘ είχαμε οικονομία κατά κύριο λόγο και τις τοποθετήσεις των εκάστοτε πρωθυπουργών για το τι θα ακολουθήσουν. Τώρα έχουμε και Σκοπιανό, έχουμε και αντιεξουσιαστές. Όλο μαζί το κακό. Να λέμε την αλήθεια, η Θεσσαλονίκη έχει παγιωθεί. Ότι όλοι οι πρωθυπουργοί πηγαίνουν και λένε τα μεγαλύτερα ψέματα, τα οποία δεν εφαρμόζουν ποτέ στις όφελες της κοινωνίας. Αυτό είναι. Δέστε τι έχουν εξαγγελθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια στη Θεσσαλονίκη και θα καταλάβει ο καθένας ότι πηγαίνουν οι πρωθυπουργοί, κάνουν μια φιέστα εκεί, μιλάνε, λένε διάφορα πράγματα, ότι θα για τους εργαζόμενους και την άλλη μέρα μόλις επανεταλοποιήσουν, εφαρμόζουν ακριβώς τα αντίθετα για το πώς θα σμπαραλιάσουν συνολικότερα τα δικαιώματα. Είναι τα γνωστά προγράμματα Θεσσαλονίκης με αποκορύφωμα του κυρίου Τσίπρα που λέτε το τελευταίο, αλλά ακολούθησαν και προηγούμενα κι άλλα. Έτσι. Μπορεί να μην βαφτίστηκαν ως προγράμματα. Δεν έχει σημασία. Πάντως, αν δείτε όλοι, πάντα γίνονται εξαγγελίες οικονομικού χαρακτήρα για το πώς θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του εργαζόμενου, του απλού ανθρώπου στη χώρα μας. Αλλά από την άλλη πλευρά, έχουμε κάθε μέρα πετσόκομα στα δικαιώματα και πάει λέγοντας δηλαδή σε όλους. Παραδείγματος χάρη τώρα. Μιλάμε για οικονομία. Θα πάει ο Πρωθυπουργός, θα εξαγγείλει εκεί ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Ποια μνημόνια, μέχρι το 60 είμαστε. Αλλά θα το πει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και μετά θα πει ότι παρέχουμε εκεί, ότι πάμε σε παροχές, ότι πλέον αλλάζουν τα δεδομένα, οι εργαζόμενοι θα φάνε με χρυσά κουτάλια. Μου θυμίζει κάτι πολύ και ο Παπανδρέου παλιά, δηλαδή όταν θα πούμε ο Καραμαλής, όταν θα πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Τώρα τα βιώνουμε. Μήπως τότε που τρώγαμε χρυσά κουτάλια το πληρώνουμε τώρα, κύριε Αλεξόπουλε? Δεν πιστεύω γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό. Δεν πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι φάγανε με χρυσά κουτάλια, γιατί ανάλογα τη περίοδο δηλαδή και τα λοιπά που ήταν, οι εργαζόμενοι πάντα δεινοπαθούσαν του χώρου δουλειά. Και πρέπει να πάρουμε πολλού παράγοντε. Δηλαδή, ένα εργαζόμενο δεκαετία του 2000, που υπήρχε η ανάπτυξη, που υπήρχε η μεγαλύτερη κερδοφορία, όταν έπαιρνε 900 ευρώ δηλαδή, ήταν πλούσιο, αντιμετώπιζε τα προβλήματα. Μα όχι, δεν τα αντιμετώπιζε. Προβλήματα είχε και τότε δηλαδή για να σπουδάσει τα παιδιά του, να καλύψει υποχρεώσει, τα πάντα. Δεν ήταν αυτέ. Υπήρχε συζητάμε μια ρευστότητα όμω, κύριε Αλεξάνδρου. Τώρα δεν υπάρχει και ρευστότητα. Και ένας που λέει ότι παίρνει 800 ευρώ μπορεί πραγματικά να παίρνει 400, 500, μπορεί και τίποτα. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ένα παράδειγμα, δηλαδή πώς είναι. Γιατί καμιά φορά πρέπει να σταθμίζουμε πάντα τους παράγοντες στους όρους που είναι. Ή δηλαδή θυμάμαι τότε στα κανάλια, δηλαδή όλοι οι πολιτικοί που λέγανε, μα είναι δυνατόν να επιβιώνει ένας εργαζόμενος με 751. Και σήμερα τους λες, επαναφέρετε τα 751 και σου λένε, α, δεν γίνεται, κινδυνεύει η οικονομία. Το ΣΕΒ λέει όχι πάνω από 1% αυξήσεις, κύριε Αλεξόπουλο. Ο ΣΕΒ είπε και άλλο, δεν είπε μόνο αυτό. Είπε δηλαδή και τα λοιπά. Και τα πληματωμένα πλεονέσματα θα πρέπει να μην πάνε σε παροχές, αλλά να πάνε δηλαδή σε κατεύθυνση στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Που σημαίνει ότι συζητάνε και ζεστό χρήμα οι άνθρωποι. Δηλαδή να πάρουν περισσότερα προνόμια δηλαδή, από τα πληματωμένα πλεονέσματα αυτά που μοιράζει κατά περίοδο σε κάθε κυβέρνηση. Καλά, η αλήθεια είναι ότι τον πλούτο τον παράγουν οι εργαζόμενοι, κύριε Αλεξόπουλο. Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά από την άλλη όμως τώρα υπάρχει και μια ανισορροπία. Μην την παραβλέπουμε τα τελευταία χρόνια δηλαδή στη χώρα μας, εννοώ με τα μνημόνια, έτσι. Ήταν δύσκολες οι καταστάσεις, αλλά τώρα μπορούμε να πούμε ότι είναι τραγικές σε μερικές περιπτώσεις. Ναι, αλλά ποιοι την πληρώσανε? Γιατί άμα βάλουμε κάτω τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων, θα δούμε δηλαδή ότι έχουν κέρδη. Αλλά άμα θα δούμε τα ματωμένα πλεονάσματα από πού βγαίνουν, θα δούμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν μείωση. Δηλαδή, σκεφτείτε μια επιχείρηση που μπορεί να έχει 100 εργαζόμενους και να έχει μειώσει τις αποδοχές των εργαζόμενων κατά 100 ευρώ. Πώς είναι η απόδοσή της δηλαδή και πώς έκανε αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος? Ο εργαζόμενος από πού έκανε την αναπλήρωση? Από πουθενά δεν την έχει κάνει. Την έχει χάσει μόνιμα. Και όχι μόνιμα, αλλά και με χειρότερο όρους εργασίας μέσα στους χώρους δουλειάς, με εκπροτροπή στην εργασία, με συμβάσεις ορισμένο χρόνο, με χιλιάδιο ζητήματα άλλα. Άρα δηλαδή τα θύματα είναι. Δηλαδή τα θύματα λέτε είναι καθαρά και πάντα μόνο οι εργαζόμενοι. Πάντα. Δεν υπάρχουν δηλαδή, κύριε Αλεξόπουλε, για να μην αδικούμε, όχι όλους, επιχειρηματίες ότι όντως λόγω της οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορούν να πληρώσουν αρκετοί. Λόγω της κρίσης δυσκολεύονται να βάλουν όλοι πλάτη, ζητούν. Κοιτάξτε, αυτό υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ας δούμε στον νομό μας. Όταν έκλεισε ο Βόμβικας, δεν έκλεισε για οικονομικά προβλήματα. Έκλεισε δεκαετία του 80. Δηλαδή, υπήρχε οικονομική κρίση, δεν ήταν οικονομική κρίση. Μέσα στο σύστημα που ζούμε, πάντα δηλαδή το σύστημα θα παράγει και θα αναπτύσσει και βιομηχανική παραγωγή. Δηλαδή, θα αναπτύσσουν οι νέοι κλάδοι, θα αναπτύσσουν οι βιομηχανικές μονάδες, αλλά και κάποιοι άλλοι θα απαξιώνονται, θα κλείνουν. Mm-hmm. Δηλαδή, μην πάμε να τα δούμε τώρα ότι όλα αυτά γίνανε μέσα από την κρίση. Προβλήματα δηλαδή βιωσιμότητας επιχειρήσεων είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια και πολλές. Δηλαδή η ΑΚΜΗ έκλεισε δεκαετία του 80, ο Βόμπικας δεκαετία του 80, ο Σούλης το 2005, ο Στασινόπουλος
κάτω. Άρα λέτε δεν είχε να κάνει με την οικονομική κρίση. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δηλαδή για το πώς είναι δομημένη η οικονομία και πώς ο επιχειρηματίας πάει και επενδύει. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας δεν θα επενδύσει σε μια επιχείρηση η οποία δεν αποδίδει κέρδος ή στερικνώνει το κέρδος σε μικρά ποσοστά. Θα πάει να επενδύσει σε κλάδους και επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν κέρδος. Δηλαδή, αν ήσταν επιχειρηματίας, εγώ θα επένδυα σε μια επιχείρηση η οποία θα με δώσει κέρδος 10% ή 100%. Εντάξει, λογικό. Η απάντηση είναι προφανής. Άρα δεν το καταλαβαίνει ο καθένας. Άρα μέσα από αυτό, ο κάθε επιχειρηματίας θα έρθει και μετά εμένα θα μου πει ότι ξέρετε, δεν βγαίνω, δεν κερδίζω αυτά. Άρα θα πρέπει δηλαδή να μειώσω τα δικαιώματα. Και ο ΣΕΒ καλά κάνει, τη δουλειά του κάνει δηλαδή κτλ. Και αυτό λέγεται σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων είναι. Τα συμφέροντα του βιομηχάνου υπερασπίζεται. Εμείς εργαζόμενοι όμως είναι πώς υπεραζόμαστε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Δηλαδή θα έρθει πάει τώρα ο Πρωθυπουργός και θα μας πει στη Θεσσαλονίκη παραδείγματος χάρη. Δεν θα κόψω τις συντάξεις από 1-1-19. Ναι, αλλά θα τις κόψει γιατί έχει ψηφιστεί ο νόμος Κατρούγκαλο. Το είχαν το καταργήσει, εκεί είναι το βασικό. Όσο υπάρχει ο νόμος Κατρούγκαλο, είναι δεδομένο ότι οι συντάξεις θα κοπούν. Και ήδη ο υπαναπολογισμός των συντάξεων βγάζει μικρότερες συντάξεις για τους καινούργιους συνταξιούχους από ό,τι βγαίνανε οι προηγούμενες συντάξεις με το προηγούμενο καθεστώτα. Πάμε στο άλλο. Θα γυρίσει τώρα, δηλαδή, τα ακούμε κιόλας. Θα δοθούν αυξήσεις γιατί βγήκαμε από τα μνημόνια, θα δώσουμε αυξήσεις στο κατώτερο βασικό μισθό. Τι αυξήσεις? Μα είναι προσδιορισμένο. Θα πρέπει να βγει από συγκεκριμένα πλαίσια κτλ. Μπορεί να δώσουν. Δεν είναι και το ζήτημα. Δηλαδή, αν δώσουν 10 ευρώ και τα 586 θα πάνε 590 ή 610, λύσανε το πρόβλημα. Γιατί δεν αναφέρουν την πρόταση των συνδικάτων ότι κανένας εργαζόμενος να μην αμείβεται με μισθό κάτω από 751, που αν θέλετε, οι ίδιοι το λέγανε κιόλας. Με αυτό το επιχείρημα βγήκαν. Η γενιά των 700 ευρώ θυμάμαι τότε που την κοροϊδεύανε οι περισσότεροι. Με αυτό ακριβώς. Και τώρα τα 7 κατοστάρικα ή τα 6 φαντάζουν μάλλον καλά, κύριε Αλεξόπουλο. Δυστυχώς που το λέμε, αλλά. Ακριβώς, εδώ είναι. Και λέμε, εμείς κάναμε πρόταση, καταθέσαμε σε όλα τα κόμματα στη Βουλή και την κατηγάνανε πρόταση νόμου στη Βουλή. Γιατί δεν ψηφίζουν την πρόταση να επαναφέρουν τα 751 σαν κατώτερο βασικό μισθό. Αλλά όμως μιλάνε θα δοθούν αυξηστή αυξήσει. Δηλαδή, αν πάρει 600 ευρώ, τα 586 λύθηκε το πρόβλημα τη ελληνική οικογένεια. Ή αν θέλετε να σου πω το άλλο, λέει επαναφέρουμε τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Ποιες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις επαναφέρονται? Ήδη, να σου πω κάτι εγώ τώρα, στοιχεία υπάρχουν. Λέει, για να αποκτήσει επεκτασιμότητα σε όλη την Ελλάδα μια κλαδική σύμβαση, ζητάει, λέει, το Υπουργείο από τον εργοδότη, από τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργοδοτών, να τον προσκοπήσει σε μετρό ότι απασχολεί ο κλάδος, η οργάνωση που υπόγραψε, απασχολεί το 51%. Μα είναι δυνατόν να του δώσουν οι εργοδότες αυτό το μετρό ότι καλύπτουν το 51% για να αποκτήσει επεκτασιμότητα? Και είναι στην ευχέρεια του Υπουργού. Δηλαδή, η Υπουργός θα μας δώσει αυξήσεις? Μου θυμίζει κάτι εποχές Λάσκαρη. Που χθες άκουγα ένα βίδεο του παλιού συνδικαλιστή, του Χρήστο Οικονόμου, σε μια εκδήλωση που ήταν στην Αθήνα και παρουσίασε ένα βιβλίο που έλεγε, τους είχε πει ο Λάσκαρης στη μεγάλη απεργία της Λάρκο, υπογράψτε με λευκό και ό,τι αποφασίσω θα το τηρήσετε και οι εργαζόμενοι και ο εργοδότης της Λάρκο στη μεγάλη την απεργία, για να σπάσει η απεργία. Κάτι τέτοιο μου θυμίζουν τώρα και με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, που λέει ότι τελικά εγώ θα επικυρώσω την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων, αν είναι κλαδική ή όχι, αν αποκτά επεκτασιμότητα, υποχρεωτικότητα σε όλο τον κλάδο. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτά είναι τερτύπια. Προσπαθώ να κοροϊδέψω τον κόσμο. Εμείς πρέπει από την άλλη πλευρά. Ο κόσμος όμως τώρα δεν έχει καταλάβει, και εγώ δεν θα πω μόνο την τελευταία κυβέρνηση και τις προηγούμενες, όποιες ήταν, κύριε Αλεξόπουλε, τα τρώει αμάσιτα αυτά που λέμε, που λένε οι κυβερνήσεις. Τα καταλαβαίνει. Τι κάνει? Τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα ο εργαζόμενος. Απλώς όμως φοβάται γιατί πλέον έχουν αγρέψει και τα πράγματα στους χώρους δουλειάς. Μην κρυβόμαστε. Υπάρχει τρομοκρατία τεράστια στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή, αυτή την εβδομάδα δεν ασχολούμαι εδώ και μέρες, δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο, με μικρά προβλήματα. Να σας δείξω εγώ ένα παράδειγμα, να δεις μια τρομοκρατία που υπάρχει τώρα. Μόνο να μην πείτε όνομα εταιρείας. Όχι, δεν πείτε παραδείγματα. Δεν θα αυτό πω, δεν έχει να κάνει. Ας πω τώρα κάτι δηλαδή κτλ. Στην ηλεκτρική ενέργεια. Δεν είναι αυτή, δεν μπορώ να την πω αλλιώς δηλαδή κτλ. Έχει πλακώσει και έχει στείλει δηλαδή κτλ. Κάτω από τον κρατικό έλεγχο, υποτίθεται ότι είναι. Έχει στείλει επιστολές σε όλο τον κόσμο που χρωστάει. Και 8 κατοστάρικα και 6 κατοστάρικα και τους τίτλους λέει ότι αν εντός 15 ημερών δεν ρυθμίσετε τις οφειλές σας, θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να εισπράξουμε το ανεξόφελητο ποσό σας. Είναι τρομοκρατία. Είναι τρομοκρατία. Ένας εργαζόμενος λέει πού θα με στις 15 μέρες, αν δεν κάνω ρύθμιση, θα με κόψουν το ρεύμα. Χρέη υπάρχουν προς το νερό. Αν θα ξεκινήσουν και οι Δήμοι. Ξέρετε, έχουμε Δήμο στο νομό που κάνουν κατασχέσεις λογαριασμών για χρέη ίδρυψης που δεν μπορεί να πληρώσει ο κόσμος.
Κατασκέπτουν δηλαδή μέσα από λογαριασμούς χρήματα εργαζομένων. Το ερώτημα που θα σταματήσει συνολικότερα όλο αυτό, κύριε Αλεξόπουλε. Λοιπόν, είτε λέγεται για το νερό, για το ρεύμα, έτσι, για να δείτε πώς είναι. Αυτό δεν είναι κλίμα τρομοκρατίας. Βάλτε ότι αυτό πηγαίνει μέσα στην επιχείρηση και ότι μη μιλά, του λέει ο εργοδότης των άλλων, γιατί λέει, άμα δεν πάμε καλά, θα χάσει τη δουλειά σου. Και ξέρεις, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά μην έλα να δουλέψει και μαύρη εργασία και Σαββάτο, χωρίς να δηλωθεί πουθενά, αρκεί μόνο να πάμε καλά, να βγάλουμε την παραγωγή, να μπορώ να σε πληρώσω. Έχουμε άλλες επιχειρήσεις που λένε, μην μιλάς και πολύ, μην λες ότι είσαι απλήρωτος, έλα τώρα εδώ να πάμε να δουλέψουμε, να βγάλουμε κανένα φράγκο και μετά δηλαδή κτλ. Μας κάνει και σε ενόχους κιόλας, δηλαδή, μας τους εργαζόμενους μέσα αυτά. Μας βάζουν και σε διλήμματα. Μήπως τώρα πρέπει κι εγώ να κάνω λιγάκι το χαζό, έτσι να το πω και απλά το χαζό, για να πάρει κάποια φράγκα, κάποια λεφτά η εταιρεία να με πληρώσει, να πάρω τα δουλευμένα, μήπως γυρίσουμε, μήπως πάει αύριο καλύτερα κτλ. Πάει λέγοντας, ένα παιχνίδι που το παίζουν πάρα πολύ καλά οι σε όλο το φάσμα του, αλλά τα θύματα είναι εργαζόμενοι και αυτά επικρατούν με τους χώρους δουλειάς. Σε όλους τους χώρους δουλειάς αυτό δεν σκάνω, πλάκα. Ναι. Ακόμα και στη ΛΑΡΚΟ επικρατεί αυτό, που είναι υποτίθεται κάτω από κρατικό έλεγχο. Τι γίνεται τώρα όμως από εδώ και πέρα, επειδή υπάρχουν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, φαντάζομαι και έτσι όπως το περιγράφετε, δεν περιμένετε να ακούσετε κάτι συγκλονιστικό, κύριε Αλεξόπουλε. Αν και οι πρώτες πληροφορίες για αύριο είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα πρώτο μικρό ή μεγάλο πακέτο κοινωνικών παροχών. Ναι, μωρέ, τα λένε οι υπουργοί τους ήδη από εδώ αριστερά και δεξιά. Εγώ ξέρω ότι οι εργαζόμενοι θα αναστενάξουν και μετά. Δεν πρόκειται να δουν καλύτερες μέρες αν δεν αρχίσουν ήδη να αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να διεκδικήσουν. Εμείς σαν εργατικό κέντρο και ταξικό εργατικό συστατικό κίνημα, συνολικότερα έχουμε βάλει το σύνθημά μας είναι οι δικές μας ανάγκες μπροστά. Και όταν το βάλαμε αυτό, το Μάρτιο που το βάλαμε σαν σύνθημα και αρχίσαμε να ανοίγουμε μία δράση, θέλαμε να προσδιορίσουμε τις ανάγκες πραγματικά που έχει η εργατική, λαϊκή οικογένεια σε κάθε χώρο. Δεν είναι όλοι οι χώροι με τα ίδια προβλήματα, αλλάζουν. Αλλά σε κάθε χώρο όμως θα πρέπει να προσδιορίσουν, και αυτός είναι ο ρόλος των συνδικάτων και των συνδικαλιστών, τι ακριβώς πρέπει να προβάλλουν, να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι της κάθε επιχείρησης, το κάθε χώρο. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε βοηθήσει σε πολλά σωματεία, αυτά που είναι στη δύναμή μας και άλλα που δεν είναι στη δύναμή μας, δεν είναι ανάγκη να είναι όλα στη δύναμή μας, να βάλουν στόχους μπροστά δηλαδή για το πώς μπορούν να καθορίσουν και να καταρτήσουν πλαίσια συλλογικών συμβάσεων και να μπουν στη δικασία να ζητήσουν και να διαπραγματευτούν αυξήσεις με κάθε επιχείρηση. Και αυτό ήδη σε αρκετούς χώρους, πολλά σωματεία κάνουν δικά τους πλαίσια, μπαίνουν σε διαδικασίες διαπραγμάτευση με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διαμορφώσουν πλαίσιο επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων. Που θέλουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να είναι το σύνολο των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτά που μπορούμε να βελτιώσουμε. Δεν λέμε ότι μέσα από μια επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας λύνουμε όλα τα προβλήματα, γιατί δεν λύνονται τα προβλήματα. Έτσι, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε έστω και λίγο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε εργατική οικογένεια σε κάθε χώρο. Άρα το βασικό μας ζήτημα για μας είναι να διαμορφώσουμε αυτές τις συνθήκες και να συζητήσουμε πλατεία με τους εργαζόμενους για το πλέον ότι πρέπει να φύγουμε από τη λογική της άμυνας, να ακούμε μόνο τι θα εξαγγείλει ο Υπουργός, τι θα εξαγγείλει η αξιωματική αντιπολίτευση. Που εδώ να σας πω κάτι. Προχτές μιλήσανε και είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε για το ασφαλιστικό, για τρεις πυλώνες και μιλήσει για την ιδιωτική ασφάλεια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτά που ξέρανε σαν συνταξιούχοι μέχρι τώρα, δηλαδή το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, ας το ξεχάσουμε όλοι μας. Και είναι χειρότερο ακόμα και από αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα μειωθούν οι συντάξεις από 1η-19. Δηλαδή εκεί θα έχουμε ιδιωτικό κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Έχει να πληρώσει, παίρνει. Δεν έχει, παίρνει, λέει. Αυτή είναι. Μάλιστα, πάμε στο διατάφτα λοιπόν. Άρα εμείς αυτό που θέλουμε είναι πραγματικά να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους και να βάλουμε τους στόχους που πραγματικά έχει ανάγκη κάθε λαϊκή εργατική οικογένεια. Και σε αυτή τη βάση παίρνουμε και υπόψη και άλλα ζητήματα. Δεν θα πάμε Θεσσαλονίκη παραδείγματος χάρη σαν εργατικό κέντρο Λαμίας. Όχι ότι δεν είναι αναγκαίο να παραβληθούν οι εργαζόμενοι. Αλλά η εκτίμησή μας που υπάρχει είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για τα προβλήματα των εργαζομένων μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς. Δεν έχουμε χάσιμο για χρόνο. Έχουμε μια σειρά ζητήματα, προβλήματα να αντιμετωπίσουμε σε κάθε χώρο. Υπάρχουν συνδικάτα εκεί που μπορεί να στηρίξουν μαζικά την κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Εμείς θα προγραμματίσουμε σε διοικητικό συμβούλιο που θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το πρόγραμμα δράσης εδώ. Θα πάμε σε συλλαλητήριο στη Λαμία μέσα στο Σεπτέμβριο, να είναι σίγουρο. Αναπτύσσουν μια σειρά δραστηριότητες. Τις επόμενες μέρες ανοίγουμε τη δουλειά πάλι για δεύτερη χρονιά τη λειτουργία του Λαϊκού Φροντιστηρίου, που για μας είναι σημαντικό ζήτημα, που να μπορούν να έρθουν παιδιά ενισχυτικά, να πάρουν ενισχυτική διδασκαλία σε
μαθήματα που στερούν προκειμένου δηλαδή να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχει η δημόσια δωρεάν παιδεία. Πέρυσι, παραδείγματος χάρη, που ξεκινήσαμε πρώτη φορά με εθελοντές εκπαιδευτικούς, ήρθαν 18 παιδιά που παρακολουθούσαν το λαϊκό φροντιστήριο. Φέτος ευελπιστούμε και αυτό που δείχνει είναι ότι θα είναι πολύ περισσότερα, αλλά θα είναι και μεγαλύτερες οι ανάγκες μας. Πρέπει να το οργανώσουμε για καλύτερα. Πρέπει να έχουμε περισσότερους εθελοντές εκπαιδευτικούς και τους καλέσαμε και αυτούς να έρθουν όσο περισσότεροι γίνεται προκειμένου να βοηθήσουμε. Έχουμε μια σειρά κοινωνικές δράσεις, προκειμένου δηλαδή να αντιμετωπίσουμε και τα καθημερινά προβλήματα των εργαζομένων. Μακάρι, θα σας πω κάτι, ναι, κύριε Βούτσεν, ναι, κοιτάξτε. Και σήμερα, να κλείσουμε αυτό. Ναι. Ένας πρόεδρος σωματείου μου έδειξε μια κίνηση. Ναι. Το σωματείο το έκανε αυτό, δεν θέλω να το πω στον αέρα, δεν είναι ζήτημα εκεί να πες. Ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου πήρε απόφαση και λέει 20 ευρώ, ναι, για τα παιδιά, για κάθε παιδί δημοτικού γυμνασίου δίνει το σωματείο από το ειστέρι μας, από τη συνδρομή που δίνουν τα μέλη του. Δηλαδή τι λέει, ένας εργαζόμενος που έχει ένα παιδί που πηγαίνει στο δημοτικό, το δίνω σαν ενίσχυση στον εργαζόμενο 20 ευρώ να πάρει τα σχολικά του βιβλία. Φτάνουν, δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν, αλλά είναι μια, αλλά έστω, είναι μια κίνηση. Είναι δράση σωματείου αυτό. Μπράβο. Εμείς θέλουμε αυτά τα ζητήματα να τα δούμε συνολικότερα. Δεν θέλουμε να το κάνει ένα σωματείο. Θέλουμε αυτό να το αντιληφθούν όλοι, ότι τα σωματεία, ο ρόλος τους δεν είναι μόνο η αύξηση, δεν είναι εκείνο. Είναι και η αλληλεγγύη που εκφράζεται στο σύνολό τους. Μέχρι, μέσα στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Αλεξόπουλε. Θα περιμένουμε να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό αλλά και τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων. Σας ευχαριστώ σε πρώτο χρόνο. Καλό σας βράδυ.